Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που στέλνει μηνύματα διεθνώς αλλά ιδιαίτερα προς την Ευρώπη, από την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει ενεργότερη συμπαράσταση, επιστεγάζει την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος. Όπως επιβεβαιώθηκε, ο Ποντίφικας έχει γνωστοποιήσει ήδη στις αρχές της Δημοκρατίας την πρόθεσή του να προσφέρει πολιτικό άσυλο σε αριθμό μεταναστών προκειμένου να μετεγκατασταθούν στο Βατικανό. Πρόκειται για μια πράξη που αποδεικνύει την αλληλεγγύη του προκαθήμενου της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Μια πράξη που επίσης επιβεβαιώνει πως το Βατικανό αναγνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη για ένα δίκαιο διαμοιρασμό μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να απαυληθεί το πρόβλημα στις χώρες πρώτης γραμμής. If I have the opportunity to meet with the Pope, I will ask for just one thing, and that is to settle here and probably have a better job to support my family. They can give me a good job so that I can start my life here in Cyprus. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα φτάσει στην Κύπρο συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία το μεσημέρι της 5ης 2 Δεκεμβρίου και κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψής του θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την Παρασκευή το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Ακολούθως θα προσφωνήσει την Ιερά Σύνοδο και στις 10 το πρωί θα τελέσει στο στάδιο Γασιπίθια λειτουργία στην οποία θα μπορούν να παραστούν δωρεάν 7.000 άτομα. Στις 4 το απόγευμα θα τελέσει προσευχή μαζί με μετανάστες στην Ενωριακή Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Λευκωσία. Η επίσκεψη του Ποντίφικα στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από κυβερνητικές πηγές ως ιστορικής σημασίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την ευκαιρία να τον ενημερώσει για το Κυπριακό και τις προκλήσεις της Τουρκίας, ενώ θα συζητήσουν μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό, την κλιματική αλλαγή, το θέμα των αγνοουμένων αλλά και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Μία επίσκεψη η οποία αποδεικνύει και τις στενές σχέσεις που διατηρούν η Κυπριακή Δημοκρατία με το Βατικανό. Η εκμίσθωση της γης για την ανέγερση της πρεσβείας του Βατικανού στη Λευκωσία αποτελεί μια αναπόδειξη της πρόθεσης και των δύο πλευρών για την περαιτέρω εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα αναχωρήσει από την Κύπρο το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και θα μεταβεί στην Ελλάδα.